Γεια σας φίλοι μου. Αρκετοί φίλοι που έρχονται στο μαγαζί μου λένε, ε Μιχάλη, εμάς του γλυκού νερού, της λίμνης και του ποταμού, της Πέστροφας, της Τούρνας, του Λευκίσκου και των υπόλοιπων ψαριών, μας έχεις παραμελήσει πολύ καιρό τώρα. Δεν μας έφερες τίποτα για μας. Δεν μας έχεις δείξει τίποτα για μας. Μόνο για αυτούς που είναι για τη θάλασσα. Λογικό είναι ρε παιδιά. Πιο πολλοί είναι οι ψαράδες της θάλασσας, ειδικά εδώ στη χώρα μας, που δεν έχουμε πολλά μέρη που να έχουν αξιόλογα ψάρια για να ασχοληθεί κάποιος να τα ψαρέψει, είτε με φυσικό τρόπο, με γεωσκόλικα, καλαμπόκι, ψωμάκι και πολυάκιστρο με ζύμη, είτε με τεχνητό τρόπο, με σιλικόνες και επιτοπλίστων με πεταλούδες για τις πέστροφες. Ένας φίλος πέρασε πρόσφατα, μου λέει, όπου να είναι θα ξεκινήσουν και τα κυνήγια τώρα που θα ζεστάνει λίγο καιρός, θα ανεβαίνουν, θα εμφανιστούν και τα περισσότερα έντομα, θα ανεβαίνουν οι ρημάδες για να αρπάξουν και τίποτα από την επιφάνεια και στα μεσόνερα. Γι' αυτό και έψαξα και βρήκα πεταλούδες σε διάφορα μεγέθη και γραμμάρια. Σε χρωματισμούς που πιστεύω ότι θα τραβήξουν την προσοχή του θυράματος. Ξεκινάω από τις μικρές που είναι στα 8 γραμμάρια. Έχουν τη χαντρούλα, έχουν το βάρος, έχουν και φτεράκι, έχουν και το λεπιδάκι γύρω γύρω, το προπελάκι όπως θέλετε πείτε το, για να γυρίσουν. Μια χαρά, σε διάφορα χρώματα, επιτοπλίστων κόκκινο, άσπρο μαύρο, κίτρινο, κόκκινο, πράσινο, μαύρο, κόκκινο, έτσι. Είναι σε κασετινούλες μέσα. Μπορούν να πουληθούν μεμονωμένα το κάθε ένα στα 2,5 ευρώ ή η κασετίνα τα 5 στα 10 ευρώ. Καλύτερη τιμή πώλησης μαζικής, όπως λέω εγώ. Γιατί ένας φίλος που θα θέλει να πάρει και τα 5, ας κερδίσει την αξία του ενός, έτσι. 2,5 και 2,5, 5 και 2,5, 10 και 2,5, 12,5. Το ένα με την κασετινούλα μαζί του βγαίνει δώρο. Είπαμε, ένα-ένα ξεχωριστά στα 2,5 ευρώ, όλη η κασετίνα τα 5 μαζί στα 10 ευρώ. Κερδίζεις μια πεταλούδα σε κάθε κασετίνα. Και για τους φίλους που θεωρούν ότι τα 8 γραμμάρια είναι λίγα, έψαξα και βρήκα πεταλουδίτσες 10 γραμμαρίων για πιο μεγάλα αρπακτικά ή για πιο μεγάλες πέστροφες ή σολομοπέστροφες, όπως μου είπε κάποιος, με φούντα, χωρίς φούντα. Εδώ δεν έχουμε στη λεπίδα διαφορά, όλες οι λεπίδες είναι ασημένιες, το σώμα είναι οριχάλκινο και είναι δύο με φούντα, φουντίτσα πίσω, πουρίτσα πείτε το όπως θέλετε, και τρεις χωρίς. Πάλι και εδώ κάθε μία 2,5 μεμονωμένη, όλες μαζί, έτσι, ένα δεκάρικο, άλλες με πιο κοντή λεπίδα, άλλες με πιο μακριά. Και το πιο βαρύ μοντέλο που βρήκα είναι αυτές εδώ στα 15 γραμμάρια κάθε μία, πάλι το ίδιο, κάθε μία μεμονωμένη στα 2,5, το πακετάκι όλο μαζί στα 10 ευρώ. Εμένα πάντως αυτή εδώ που έχει την ουρίτσα με τις τρεσούλες, πιστεύω ότι μπορεί να δουλέψει και 15 γραμμάρια, δεν ξέρω, καμιά φορά μπορεί να την πετάξει από κανένα μόλο, και αν έχει από κάτω, έτσι βέβαια η σαλαγκιά της αν δεν ξεπληθεί μετά από το δεύτερο ψάρεμα θα είναι άχρηστη για θάλασσα. Βέβαια το σειρματάκι είναι ανοξείδωτο. Ο μπρούτζος εντάξει θα χάσει λίγο την λάψη του, το άλλο μια χαρά θα δουλεύει.
θα δουλέψουν και για κοκάλια. Αμέ. Πιστεύω η συγκεκριμένη, ναι. Λοιπόν, αυτά είχα να πω, φίλοι μου. Εύχομαι να σας βοηθάω με τις επιλογές μου, να λύνω τα χέρια, όπως λέω, σε κάποιους φίλους που ψάχνουν και δεν βρίσκουν, και που θα τα βρείτε, έτσι, που θα τα βρείτε αυτά στο κατάστημα ειδών Αλίας Ιούλιος Παπαϊωάννου, το οποίο έχει έδρα στην Αθήνα, στην οδό Αθηνάς αριθμό 48. Και αν δεν είστε τυχεροί να είστε εδώ κοντά μας και είστε κάπου στην επικράτεια της χώρας και έχει ταχυδρομείο, μπορείτε να κάνετε την παραγγελία σας τηλεφωνικά στο 210-33-128-47. Ευχαριστώ που με βλέπετε, να είστε καλά, καλές θάλασσες σε όλους και καλή επιτυχία και σε εμάς τους θαλασσινούς και σε εσάς τους γλυκούς. Γεια σας.